Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι κτηνοτρόφοι όλης της χώρας, καθώς ο ιός της ευλογιάς των προβάτων εξαπλώνεται, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα και οι κτηνοτρόφοι της χώρας μας μένουν χωρίς ζωικό κεφάλαιο. Το πρώτο κρούσμα ευλογιάς προβάτων βρέθηκε στην Νότια Ελλάδα, στην ορεινή Κορινθία και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Τυμφαλίας. Πάνω από 16.000 είναι τα πρόβατα τα οποία έχουν θανατωθεί στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξαιτίας της ευλογιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Κτηνοτρόφων Νομού Καβάλας, Νίκο Δημόπουλο, αυτή τη στιγμή στα παιδινά του Δήμου Νέστου έχουν πληγεί όλες οι μονάδες και μόνο μία είναι υπό εξέταση. Αυτό που σημαίνει στην περιοχή μας είναι ότι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα έχουμε πρόβλημα με τον ιό. Ξεκινήσαμε με μια μονάδα η οποία ήταν στα δυτικά του νομού, στην περιοχή του Μεσότοπου, δίπλα στα διόδια της Μουστένης, και φτάσαμε να έχουμε άλλες 15 μονάδες στην περιοχή του Νέστου. Όλες είναι σε μία περιοχή, είναι στα παιδινά του Νέστου, δηλαδή σχεδόν μέχρι την Εγνατία. Μόνο μια μονάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει υπό έλεγχο, υπό εξέταση, που είναι ακριβώς πάνω από την Εγνατία, και όλη αυτή η περιοχή έχει μολυνθεί και δεν σταματάει ο ιός. Αυτό είναι το πρόβλημα, μακάρι να σταματήσει εδώ. Στην αρχή είχαμε πολύ μικρές μονάδες σε αριθμό ζώων, αλλά τώρα είναι και μεγαλύτερες μονάδες και τα ζώα όσο πάνε καταστρέφονται ακόμα και περισσότερα. Για πόσες χιλιάδες ζώα μιλάμε αυτή τη στιγμή τα οποία έχουν θανατωθεί? Κοιτάξτε, είναι γύρω στα 1.300 ζώα πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή. Την ίδια ώρα η κατάσταση στον Εύρο είναι ακόμη πιο τραγική, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Εύρου, Κωνσταντίνο Δουνάκη. Το μεγαλύτερο πλήγμα το έχουν δεχτεί οι κτηνοτρόφοι του Νοτίου Εύρου. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και έτσι όπως εξελίσσεται η όλη κατάσταση, πραγματικά το πρόβλημα όσο πάει και μεγαλώνει, όχι μόνο εδώ στο δικό μας το νομό, που σήμερα που μιλάμε βρισκόμαστε γύρω στις 60 εκτροφές που έχουν θανατωθεί και αυτές που έχουν βγει θετικές και θα θανατωθούν τις επόμενες ημέρες. Αγγίζουμε περίπου στις 15.000 σε πρόβατα με θανατωμένα που έχουμε θανατώσει, και η κατάσταση εξελίσσεται πάρα πολύ δύσκολα και σε δραματική, μπορώ να πω, ροή των πραγμάτων. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι να μην επεκταθεί και στα ορεινά του νομού, που μέχρι και σήμερα βλέπουμε ότι τουλάχιστον εκεί δεν έχουν επεκταθεί κρούσματα αρκετά. Κυρίως σε ποιες περιοχές έχετε δεχτεί τα μεγαλύτερα πλήγματα? Το μεγαλύτερο πλήγμα το έχει δεχτεί ο Νότιος Εύρος, από το Σουφλί και κάτω, Δήμο Σουφλίου και Δήμο Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα. Αυτές οι δύο περιοχές έχουν πάθει τη μεγαλύτερη ζημιά και έχουν με τα περισσότερα κρούσματα. Το Βόρειο Εύρο είναι λίγο καλύτερη κατάσταση, με την εικόνα να είμαστε γύρω στις 18 με 20 εκτροφές. Η οικονομική στήριξη και οι αυξημένες αποζημιώσεις βοηθούν μεν, ωστόσο όμως τα προβλήματα παραμένουν. Αυτή τη στιγμή αυτό το ποσό έγινε 220 για τους μυγάδες και 250 για τα ζώα τα οποία είναι με πιστοποιητικό καθαρό έμοιας. Είναι μια σημαντική αύξηση, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο καλύπτει τη ζημιά, γιατί και αυτά τα χρήματα είναι λίγα σε σχέση το να επανασυστήσει ένα ζωικό κεφάλαιο από την αρχή. Το θέμα είναι ότι πρέπει να λειτουργήσει το 5-2 το πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Αν λειτουργήσει το 5-2 μαζί με αυτή την αποζημίωση, ίσως να καταφέρουμε να σώσουμε κάτι και να μπορέσουμε να ξανακάνουμε κάποιους ανθρώπους από αυτούς που καταστραφήκανε κτηνοτρόφους. Αλλιώς θα έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτούς, όχι πάνω από 10%. Επίσης είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται γύρω από τις μονάδες που είναι μολυσμένες και οι οποίοι μπαίνουν σε καραντίνα στα 3 και στα 10 χιλιόμετρα. Και σε εμάς την περιοχή του Νέστου, επειδή είναι μια κλειστή περιοχή, στην ουσία όλος ο κάμπος του Νέστου είναι σε καραντίνα αυτή τη στιγμή, και κάποιες περιοχές και πέρα από τον κάμπο του Νέστου. Αυτοί οι άνθρωποι υποχρεωτικά κλείνουν τα ζώα τους μέσα στα 3 χιλιόμετρα και θα ταΐζουν τα ζώα, ενώ είναι εκτός προγραμματισμού αυτή η διαδικασία. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στηριχτούν και δεν έχουν στηριχθεί ακόμα και δεν είναι σίγουρο αν θα στηριχθούν. Όλη αυτή η διαδικασία που βλέπετε είναι ένα πλέγμα μέτρων που θα πρέπει να έχει πάρθει εδώ και αρκετό καιρό. Δεν έχει πάρθει ακόμα, έχει αυξηθεί μόνο η αποζημίωση των ζώων για τη σφαγή. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ο κόσμος είναι πολύ μαζεμένος και όλοι κοιτάζουν πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία για να πούνε τι θα κάνουν στο μέλλον. Δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι έχουν τα ζώα αναπαραγωγής, είναι και οι άνθρωποι ταυτόχρονα οι οποίοι έχουν και τα αρνάκια και τα αρνάκια κυρίως, τα οποία πάνε για πάχυση. Δηλαδή έχουν στάβλους, αγοράζουν από τους κτηνοτρόφους αυτούς, τα παχαίρουν και μετά τα πάνε στην κατανάλωση. Και αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν σε δύσκολες. Όλοι θα βρεθούμε σε δύσκολες. Και το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για αυτή τη ζημιά, ποιος θα την αποζημιώσει.
αλλά για να πειθαρχήσεις. Θα πρέπει να έχεις την οικονομική δυνατότητα να τα απεξέλθεις. Δεν μπορεί να κλείσεις, παράδειγμα, 200 πρόβατα μέσα στο Μαντρί και να μην τα ταΐζεις. Έτσι. Ναι. Γιατί τότε θα ψοφήσουν τα ζώα. Δεν θα τα σφάξει την ιατρική, θα ψοφήσουν από μόνα τους. Πρέπει, αναγκάζεσαι να μπες διαδικασία να τα φώσεις γύρω-γύρω, λίγο πιο πέρα, και έτσι μεταδίδεται και η αρρώστια. Οι κτηνοτρόφοι του Εύρου που επλήγησαν και πριν από μερικά χρόνια και πάλι από τον συγκεκριμένο ιό, με κόπο και αγώνα δημιούργησαν εκ νέου τα κοπάδια τους. Τώρα όμως καλούνται και πάλι να αρχίσουν από το μηδέν. Είναι άγνωστο από εδώ και πέρα πόσοι από αυτούς θα βρουν τη δύναμη να συνεχίσουν και πάλι. Η ευλογιά είναι τόσο δύσκολος ιός που δεν μπορεί κανένας με βεβαιότητα να πει με ποιο τρόπο θα την αντιμετωπίσει. Αυτοί οι άνθρωποι όμως που τότε θανατώσαν τα ζώα τους, κάναν την προσπάθεια, κάναν ασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου, σίγουρα όχι αυτό που ήταν πριν στην πρώτη φάση, γιατί κανένας κτηνοτρόφος με αυτού του είδους αποζημιώσεις που δίνεται και δινόταν και πριν από τη φετινή χρονιά που λένε αυτά που θα δώσουν τα χρήματα, δεν ήταν στην πραγματική αξία των ζώων να πληρωθούν, δεν ήταν ικανό το Υπουργείο να πληρώσει την πραγματική αξία των ζώων. Με αγώνα, με κόπο ξαναδημιουργήσαν τα κοπάδια τους, φτάσανε σε ένα σημείο να έχουν την παραγωγή που ήταν πάρα πολύ καλή και βελτιώσαν και τα κοπάδια και τις ράτσες των ζώων για να έχουν καλύτερες αποδόσεις, και βλέπουμε σήμερα να ξαναθανατώνονται και δεν ξέρουμε αν αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν το κουράγιο και ψυχολογικά να το θέσουμε το πρόβλημα, αν θα έχουν το κουράγιο να ξαναστήσουν τα κοπάδια τους. Ναι, είναι λογικό. Γιατί αυτό. Μετά από κάποια ζωονόσια που περνάμε, βλέπουμε ότι είναι ελάχιστοι αυτοί που ξαναφτιάχνουν από την αρχή τα κοπάδια, γιατί ξεκινάνε από την αρχή. Ξεκινάνε από την αρχή και προσπαθούν να ξαναέρθουν σε ένα επίπεδο που ήταν στην προγενέστερη κατάσταση, στην προγενέστερη περίοδο, που αυτό όμως απαιτεί χρόνο, απαιτεί τουλάχιστον μία πενταετία. Αυτοί οι άνθρωποι όταν σου λέει ότι εγώ θα δημιουργήσω ένα κοπάδι για πέντε χρόνια θα προσπαθώ και μέσα στη δεκαετία να επανέλθει μία άλλη ζωονόσος ή η ίδια ζωονόσος και να ξαναθανατώσω το κοπάδι μου και ξανά από την αρχή, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ότι καλύτερο και ως επάγγελμα να το βάλουμε, που είναι πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα της κτηνοτροφίας, και ως ένα βέβαιο μέλλον που δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει μετά από 1-2 χρόνια. Την ίδια ώρα όμως αποκλείονται από το τραπέζι των διαβουλεύσεων. Αυτό είναι το τραγικότερο, τονίζουν οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων. Πριν από σχεδόν 2 μήνες είχε γίνει μια σύσκεψη στη Σύνδο από διάφορους φορείς, δηλαδή από το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας, την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων, από τους κτηνοτροφικούς ολούς Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Είχαμε κάνει μια σύσκεψη στην οποία αποφασίστηκε να φτιαχτεί μια επιτροπή, μάλιστα από την δικιά μας την περιοχή, είμαι εγώ σαν εκπρόσωπος, για να πάμε κάτω στην Αθήνα να διαβουλευτούμε με το Υπουργείο, να μιλήσουμε, να τους δώσουμε να καταλάβουν τι κατάσταση επικρατεί. Διότι είναι πολύ εύκολο, ξέρετε, από την Αχαρνό να πιάνεις και να δίνεις εντολές και απαγορεύσεις και καραντίνες κτλ. Αλλά το να είσαι στο πεδίο είναι το θέμα. Εγώ ξέρω και στις αίρες που ήρθε το κλιμάκιο του Υπουργείου, δεν υπήρχε εκπρόσωπος στον κτηνοτρόφο στη σύσκεψη. Αυτό είναι, ξέρετε, ό,τι τραγικότερο υπάρχει, διότι όταν δεν είναι αυτός ο οποίος είναι ο άμεσος αθυγόμενος στην όλη διαδικασία να είναι εκεί, να πει τουλάχιστον τη γνώμη του, άσχετα θα την αφουγκραστεί ή δεν την αφουγκραστεί το Υπουργείο, καταλαβαίνετε ότι είναι από τη φύση του αυτό στρεβλό. Έτσι. Από τη γέννησή του είναι στρεβλό. Αυτό είναι το οξύμορο, ότι κάποιοι άλλοι αποφασίζουν για τους ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα και ζουν το πρόβλημα. Αυτό πάντοτε συμβαίνει στην Ελλάδα. Όταν υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα όπως είναι ζωονόση και δεν καλεί το Υπουργείο τους κτηνοτρόφους ή τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων να συζητήσει με αυτούς για να δοθεί η καλύτερη εικόνα ως προς αυτούς που θα αποφασίσουν και να καταλάβουν το πρόβλημα πόσο μεγάλο είναι και πόσο ζημιά κάνει στην περιοχή μας, είναι δύσκολο να αποφασίσουν αυτοί για εμάς. Το εμβόλιο για τον ιό της ευλογιάς δεν είναι εφικτό να εφαρμοστεί στη χώρα μας. Αυτό το οποίο μας έχουν πει από το Υπουργείο και από το κτηνιατρικές υπηρεσίες εδώ είναι ότι το εμβόλιο της ευλογιάς δεν προκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει να γίνει εκρίζωση, δηλαδή άμα βρίσκουμε στο και ένα ζώο να καθαρίζουμε όλη την μονάδα έτσι ώστε να μην υπάρχει καθόλου να μην υπάρχει ο ιός της ευλογιάς πουθενά, με το σκεπτικό ότι αν κάνουμε εμβόλιο θα απαγορευτεί η εξαγωγή των ελληνικών προϊόντων προς τα έξω. Δεν μπορεί να γίνει εμβόλιο στη χώρα μας,
Φυσικά, αν φτάσουμε να σφάξουμε όλα τα ζώα, είναι και αυτή η ερώτηση, τι θα κάνουμε. Ωστόσο, όμως, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα στη γείτονα χώρα, στην Ευρωπαϊκή Τουρκία. Εμείς εδώ ζητούσαμε πάντοτε να δοθεί μία λύση. Μία λύση για μας ήταν να, από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι δεν επιτρέπουμε τον εμβολιασμό και πάμε στην εκρίδωση των κοπαδιών, τουλάχιστον εάν είχαν, αν είναι τόσο αποφασιστικοί και τόσο μπορούν να διεκδικήσουν να γλιτώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τέτοιου είδους νοσήματα, θα έπρεπε στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, στην Ανατολική Θράκη, να μπαίνει μέσα η Ευρωπαϊκή Ένωση και να εμβολιάζει και να μην επαναπάβεται στις υποσχέσεις που δίνουν η απέναντι πλευρά η Τουρκία, ότι εμβολιάζει τα ζώα της και άρα λοιπόν δεν έρχονται οι ζωανώσεις αυτοί από την Τουρκία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία λειτουργεί ως κράτος με τον τρόπο που λειτουργεί, ποτέ δεν λέει την αλήθεια, πάντοτε κοιτάει να περιπλανήσει, να αποπλανήσει, να πω έτσι, την Ευρωπαϊκή Ένωση και να παίρνει, εισπράττει χρήματα για τον υποτιθέμενο εμβολιασμό. Ερωτηματικά πάντως γεννιούνται για το πώς έφτασε ο ιός από τη Βόρεια Ελλάδα στην Κορινθία, από τη στιγμή που ισχύουν συγκεκριμένα και αυστηρά μέτρα στις μετακινήσεις ζώων. Κοιτάξτε, αυτό που γνωρίζουμε εμείς από την περιοχή μας, ότι υπάρχουν δύο έμποροι από ό,τι γνωρίζω, οι οποίοι μεταφέρουν ζώα από εδώ, αρνιά κυρίως, έτσι, αυτή την περίοδο. Πώς τα μεταφέρουν, είναι νόμιμη η μεταφορά αυτή? Με νόμιμη διαδικασία, όχι παράνομα. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Αυτό που ξέρουμε εμείς ότι γίνονται νόμιμες διαδικασίες, γιατί τα ζώα αυτά πάνε για σφαγή. Τώρα, αν έχει γίνει με αυτό, γιατί ξέρετε τα φορτηγά αυτά που κουβαλάνε, δεν νομίζω ότι παίρνουν και σε ιδιαίτερη διαδικασία να απολιμανθούν. Σας το λέω από εμπειρία που έχουμε γενικά με αυτές τις διαδικασίες. Προσέξτε, η Ξάνθη παράδειγμα, ναι, και η Καβάλα, ναι, με την Πανόλη παράδειγμα, δεν είχαμε θέμα. Αλλά πότε ήρθε η ευλογιά στην περιοχή μας? Δεν το γνωρίζουμε κι εμείς, γιατί έχει πάνω από 20 μέρες επώαση ο ιός. Δηλαδή, μπορεί σήμερα να μην το έχεις, να έχει φύγει ένα φορτίο από εδώ με ζώα και μετά από 20 μέρες να βρούμε ένα ευλογιά εδώ πέρα. Άρα, μπορεί να υπήρχε και στο φορτηγό που φύγει από εδώ πριν από 20 μέρες. Μάλιστα. Καταλάβατε. Κατάλαβα. Δεν είναι άμεση, δηλαδή δεν κολλάει σήμερα το ζώο και φαίνεται. Αλλά και δεν ξέρουμε και ακριβώς, δεν ξέρουμε, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλα πράγματα. Να είναι ζωοτροφές παράδειγμα. Είναι πολλά και μπορεί να υπάρχει και κάτι παράτυπο, έτσι, παράνομο. Δεν το λέω ότι δεν μπορεί να υπάρχει, αλλά επειδή είναι μεγάλες οι αποστάσεις προς τα εκεί, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Σας είπα ότι κανένας δεν μπορεί να πει με ποιο τρόπο έχει μεταφερθεί η ευλογιά ή αν μεταφέρθηκε και από εδώ. Να λέμε και το. Γιατί το ίδιο ακούσαμε τότε, ότι και με την Πανόλη, όταν ξεκίνησε η Πανόλη, μέχρι και περιφερειάρχες βγήκε και έκανε δηλώσεις ότι η Πανόλη μεταφέρθηκε από έμπορα που ήταν στον Εύρο και όλα αυτά. Και τελικά αποδείχθηκε ότι από κάποια άλλη είσοδο της χώρας μπήκε μέσα. Μάλιστα. Η Πανόλη. Μάλιστα. Το ίδιο συμβαίνει και με την ευλογιά. Δεν μπορεί να πει κανένας με βεβαιότητα ότι αυτή τη στιγμή στην Κόρινθο ή στις Σέρες μεταφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο ή με τον. Ναι. Τρόπο. Με τη στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών αποτελούν ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα. Να έχει στελεχωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες και όχι να αναγκαζόμαστε να φέρουμε από την Αθήνα, από τον Εργό Δήμητρα και από άλλες υπηρεσίες κτηνιάτρους για να κάνουν τους ελέγχους. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται όλη τη χρονιά και η σχέση κτηνιατρικής υπηρεσίας και κτηνοτρόφων να μην είναι η σημερινή που είναι γραφειοκρατική μόνο. Πάει, δηλώνει ο κτηνοτρόφος κάτι χωρίς ελέγχους, χωρίς τίποτα και ταυτόχρονα. Για να γίνει έλεγχος θα πρέπει ή να γίνει κάποιος εμβολιασμός θα πρέπει να υπάρχει, να είναι κάτι που είναι υποχρεωτικό να γίνει. Θα πρέπει να υπάρχει η σχέση που υπήρχε παλαιότερα, που οι κτηνίατροι δημόσιοι γνωρίζανε τις μονάδες που είναι, ποιοι είναι οι κτηνοτρόφοι και να σας το πω ξεκάθαρα και τι καρνό φουμάρει ο καθένας. Μάλιστα. Γιατί έχουμε ανθρώπους που πειθαρχούν εύκολα και ανθρώπους οι οποίοι είναι αντίθεση και δεν πειθαρχούν. Όλα αυτά τα γνώριζαν κάποτε οι κτηνίατροι, σήμερα είναι το τι δηλώνεις. Είμαστε εμείς εδώ που πρώτο εμφανίστηκε το πρόβλημα, ότι υπάρχουν δύο κτηνίατροι και ο ένας είναι και με προβλήματα υγείας και ο άνθρωπος δεν μπορεί να εξασκήσει τα καθήκοντά του όπως ένας υγιής κτηνίατρος, ένας υγιής άνθρωπος. Το ίδιο συμβαίνει και στο Σουφλί, το ίδιο και ο Ρεστιάδα, δημοτικό, όλος ο Εύρος και όλη η κτηνιατρική υπηρεσία του Εύρου έχει ελάχιστους κτηνιάτρους για να μπορούν να κάνουν τις υποχρεώσεις που απαιτεί η υπηρεσία. Ήρθε και από τον ΕΠΚΕΠΕ αλλά και από τον ΕΛΓΑ, καλέστηκαν κτηνίατροι και από το Υπουργείο και από άλλες περιοχές που τότε δεν είχαν πρόβλημα όπως η περιοχή της Ροδόπης. Ανέβηκαν πάνω
κάποιοι κτηνίατροι, αλλά αυτοί είναι όμως μόνο για να υποστηρίξουν για την περίοδο τώρα που είναι ευωγιατός. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν μόνιμοι. Να υπάρχουν μόνιμοι κτηνίατροι, όχι συμβασιούχοι, μόνιμοι κτηνίατροι για να μπορούν να αποδώσουν και να επιτελούν το έργο τους έτσι όπως πρέπει.